Με πρωτοβουλία του Τμήματο Υγεία του ΣΥΡΙΖΑ Δράμα, πραγματοποιήθηκε την 3η, 24 Μαρτίου, σύσκεψη στο νοσοκομείο τη Δράμα, στην οποία συμμετείχαν ο βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Δράμα Χρήστο Καραγιανίδη, ο διοικητή του νοσοκομείου, διευθυντέ των υπηρεσιών του νοσοκομείου και διευθυντέ όλων των τμήματων του νοσηλευτικού ιδρύματο. Οι υπηρεσιακοί παράγοντε ανέδειξαν τα μεγάλα προβλήματα του νοσοκομείου, όπω αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου. Πρώτον, ανέδειξαν τη μεγάλη έλλειψη ιδιαίτερα ιατρικού προσωπικού που καθιστά προβληματική έω αδύνατη τη λειτουργία πολλών τμήματων του. Δεύτερον, ανέδειξαν τη μεγάλη υποχρημα με τη συνεχή μειώση του προπολογισμού του νοσοκομείου, που οδηγούν στην κατάρρευση τη όποια λειτουργία του. Παράλληλα, ανέδειξαν τρόπου εξοικονόμηση χρημάτων από τροποποίηση κάποιων λειτουργιών του νοσοκομείου που θα καλύψουν άλλε ανάγκε. Και συνεχίζει το δελτίο τύπου. Ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Καραγιανίδη, τόνισε ότι τα προβλήματα του νοσοκομείου οξύνθηκαν από την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών βάσει νόμων, που του ψήφισαν δυστυχώ και τοπικοί εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Αναφέρθηκε επίση στι προωθούμενε λύσει που αφορούν στι εφημερίε και στην παράταση τη των επικουρικών γιατρών και συγκέντρωσε τις προτάσεις των διευθυντών για προώθηση στα υποψήφιση νομοσχέδια. Για το ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλη σημασία, καταλήγει το δελτίο τύπου, η λύση των προβλημάτων στο ξεπέρασμα τη απαξίωση τη ζωή μα να είναι υπόθεση όλων όσων του αφορά άμεσα. Το τμήμα υγεία του ΣΥΡΙΖΑ Δράμα ευχαριστεί για τη συμμετοχή του στη σημερινή διαβούλευση όλου του παράγοντε του νοσοκομείου και υπόσχεται ότι θα συνεχίσει και με άλλε πρωτοβουλίε την κατεύθυνση αυτή.